Είχαμε μια τρελή ιδέα, την δημιουργία φυσικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τα νεκρά φύλλα των φυκιών. Καλεστήκαμε να δημιουργήσουμε ένα υλικό με αξιοποιητική μια νέα πρώτη ύλη με εφαρμογές οι οποίες ποτέ δεν έχουν αξιοποιηθεί. Εμείς παραλαμβάνουμε την πρώτη ύλη, κάνουμε dry, δηλαδή την αποξηραίνουμε, κάνουμε διαλογή, κάνουμε καθαρισμό. Μετέπειτα τα χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη, τα συμπιέζουμε μαζί με bio-based, plant-based κατά κύριο λόγο και wood-based ρητίνες, κολλητικές ουσίες και φτιάχνουμε το Fibon. Φέτος, δηλαδή το 18, συλλέξαμε περίπου στους 200 τόνους. Το πρόβλημα δεν είναι το να υπάρχουν στις παραλίες για τη φύση και το περιβάλλον. Είναι κυρίως πρόβλημα των ανθρώπων και του τουρισμού. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι βλέπουν φυγές παραλίες, έχουν αυτή την κακή εικόνα, ξέρεις, ότι τι είναι αυτό, είναι βρώμικο, είναι σκουπίδι, δεν μπορώ να το πατάω, το συχαίνομαι κλπ. Οπότε, κυρίως γι' αυτό το λόγο, και οι Δήμοι μετά από εκκλήσεις των Δημοτών, αλλά και κατά κύριο λόγο και οι ιδιώτες με τα χρόνια, αναγκάζονται πριν την καλοκαιρινή περίοδο να καθαρίσουν τις παραλίες, να πάρουν την απορριπτόμενη αυτή βιομάζα της Ποσειδονίας και κατά κύριο λόγο τα βήματα είναι να οδηγήσουν τις ποσότητες σε χώρους γενικής ταφής. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και περιβαλλοντικό πια, αλλά και οικονομικό, με οικονομικό αντίκτυπο, με την έννοια ότι δαπανούνται χρήματα της τάξης των 30 με 35.000 ευρώ ετησίως από τον κάθε παράκτιο Δήμο. Αυτό το υλικό πρόκειται για το Fibord. Είναι μια φυσική διακοσμητική επιφάνεια. Παράγεται με απόλυτα φυσικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία τελικών χρηστικών αντικειμένων που έχουν ένα στόχο να βάλουν τα φύκια στην καθημερινότητά μας.